Κότσια, γαμψοδακτυλία, σφυροδακτυλία, πτώση μεταταρσίων είναι μόνο μερικές παθήσεις του ακροποδός. Το κότσι αποτελεί την πιο συχνή πάθηση του ποδιού, ιδιαίτερα σε γυναίκες. Πέρα από ένα πρόβλημα αισθητικής, είναι όμως και ένα ζήτημα υγείας, που όμως τώρα μπορεί να αντιμετωπιστεί γρήγορα και εύκολα. Αν ωστόσο υποφέρετε από έντονους πόνους στο ισχύο ή στο γόνατο που σας στερούν τις απολαύσεις της ζωής, τότε μείνετε μαζί μας, γιατί θα μιλήσουμε για όλες τις τελευταίες εξελίξεις στη σύγχρονη αποκατάσταση της φθαρμένης άρθρωσης. Η παραμόρφωση του μεγάλου δακτύλου ή αλλιώς γνωστό και ο σκότς είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολλές γυναίκες. Άλλες φορές είναι ένα πρόβλημα αισθητικής, όμως για κάποιες άλλες γυναίκες, ίσως και για τις περισσότερες, μπορεί να γίνει ένα πρόβλημα υγείας. Μέχρι σήμερα λοιπόν το αντιμετωπίζαμε χειρουργικά. Σήμερα όμως νέες χειρουργικές μέθοδοι έρχονται να δώσουν μια οριστική λύση και μάλιστα με ανώδυνο τρόπο. Για το ζήτημα λοιπόν αυτό έχουμε κοντά μας τον κύριο Γιώργιο Δημάκη, ορθοπαιδικό χειρουργό και διευθυντή ορθοπαιδικής κλινικής, με τον οποίο θα συζητήσουμε για τις νέες μεθόδους αυτές. Γεια σας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Γιατρέ, πρόβλημα στο κότσι. Βλέπουμε μια καλλίγραμμη, πολύ όμορφη γυναίκα με εξαιρετικά καλλίγραμμα πόδια και όμως το μεγάλο δάκτυλο παρουσιάζει πρόβλημα στο κότσι. Τι σημαίνει λοιπόν εκεί? Όπως είπατε και στην εισαγωγή σας, το κότσι δεν είναι μόνο παραμόρφωση, δεν είναι θέμα αισθητικής, είναι θέμα υγείας. Δηλαδή, όταν παραμορφώνεται το μεγάλο το δάχτυλο, αρχίζει η αρθρίτιδα. Όταν ξεκινάει η αρθρίτιδα, σιγά σιγά έρχεται ο πόνος και εντείνεται η παραμόρφωση. Mm-hmm. Αυτό δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος και κάθε φορά που φλεγμένει, τόσο πιο πολύ παραμορφώνεται. Άρα είναι θέμα υγείας, όπως είπατε, και όχι θέμα αισθητικής. Η αρθρίτιδα ουσιαστικά πού μπορεί να μας οδηγήσει όταν υπάρχει τόσο σοβαρό πρόβλημα στο μεγάλο δάκτυλο του ποδιού? Στην δισκαμψία του δακτύλου, που συνεπάγεται η δυσχέρεια στη βάδιση, πόδινη βάδιση, και δυσχέρεια στην υπόδηση. Θα ήταν σωστό να πούμε ότι μπορεί να καθυλώσει ακόμη και τον ασθενή? Ναι, δεν φτάνει σε τέτοιο βαθμό, αλλά σε ηλικιωμένες γυναίκες το έχουμε δει αυτό. Mm-hmm. Ότι καθυλώνονται στο σπίτι, δεν μπορούν να περπατήσουν λόγω της έντονης αρθρίτιδας που έχει δημιουργηθεί στον άκρο πόδα τους. Προτού μιλήσουμε για τα αίτια, μιας και είναι πολύ πολύ σημαντικά ποιες είναι ακριβώς οι αιτίες που προκαλούν το λεγόμενο γνωστό κότσι, πάμε να δούμε ένα βίντεο ρεπορτάζ το οποίο έχουμε ετοιμάσει για τους μύθους και τις πραγματικότητες και την αλήθεια που υπάρχει γύρω από τα τακούνια και το πώς αυτά μπορεί να επηρεάσουν το κότσι. Οι περισσότερες γυναίκες θα συμφωνήσουν ότι φορώντας γόβες στιλέτο θα επέλθει πόνο στο πέλμα, αστράγαλους και μέση. Μια καινούργια μελέτη υποστηρίζει ότι φορώντας τα ακούνια τουλάχιστον 10 πόντων μπορεί επίσης να συμβάλλει στη γρήγορη γύρανση των γονάτων και να καταλήξει σε οστεοαρθρίτιδα. Έρευνες στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ κάνουν αναφορά για το πόσο επικίνδυνες είναι οι εντάσεις που συσσωρεύονται στα γόνατα κάθε φορά που μια γυναίκα φοράει τα ακούνια στιλέτο. Ευνόητο είναι βέβαια ότι το σωματικό βάρος παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, αφού όσο περισσότερο είναι, τόσο μεγαλύτερη είναι και η ένταση στα γόνατα. Υπολογίζεται ότι 8 εκατομμύρια άνθρωποι στη Μεγάλη Βρετανία έχουν κάποιο βαθμό οστεοαρθρίτιδα, με τις μη αναστρέψιμες καταστάσεις να υπερισχύουν στις γυναίκες από ό,τι στους άντρες. Το επιστημονικό περιοδικό ορθοπαιδικής έρευνας της Μεγάλης Βρετανίας δημοσίευσε πρόσφατα τη συσχέτιση του ύψους τακουνιού με το εύρος κίνησης του γονάτου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσο πιο ψηλό είναι το τακούνι, τόσο πιο λυγισμένα ήταν τα γόνατα κατά την πρώτη φάση αναβηματισμού. Αυτό από μόνο του είναι παράγοντας επιβάρυνση στο γόνατο, πόσο μάλλον όταν το σωματικό βάρος είναι παραπάνω από το φυσιολογικό. Τα ψηλά τακούνια αρχίζουν να μας δείχνουν συμπτώματα συνήθως μετά από μία ώρα αφού τα έχουμε φορέσει. Περπατώντας για μεγάλες αποστάσεις, μόνο πάνω στα μετατάρσια, προκαλείται πόνος, κάταγμα κόπωσης, εγκλωβισμένα νεύρα, φθορά των αρθρώσεων και των μαλακών μορίων και εν τέλει παραμορφώσεις στο πρόστιο μέρος του ποδιού. Επιπλέον, η μακροχρόνια χρήση τους βοηθά στη βράχυνση του αχίλιου τένοντα, προκαλώντας περιορισμό στο εύρος κίνησης της ποδοκνημικής. Οι χόνδροι, όπως προαναφέρθηκε, βοηθούν στην ομαλοποίηση της κίνησης μιας άρθρωσης χωρίς τα οστά να τρίβονται μεταξύ τους.
Όμως με την οστεοαρθρίτιδα, οι χόνδροι λεπταίνουν ή καταστρέφονται και έτσι τα οστά αρχίζουν να τρίβονται μεταξύ τους και αυτό προκαλεί ίδρυμα στην άρθρωση και αφόρητο πόνο λόγω τριβής. Δεν υπάρχει κάποιο είδους θεραπεία για αυτό, παρά μόνο χάπια και ενέσεις κορτιζόνης, τα οποία βοηθάνε κυρίως στη φλεγμονή και τον πόνο. Έτσι, κάθε χρόνο περίπου 60.000 άνθρωποι στη Μεγάλη Βρετανία υποβάλλονται σε εγχείρηση αρθροπλαστικής γονάτου λόγω κακής μεταχείρισης και μεγάλης βλάβης της άρθρωσης. Η μόδα και όχι η άνεση είναι συνήθως ο παράγοντας για την επιλογή υποδήματος, κυρίως στο γυναικείο πληθυσμό. Είναι γνωστό ότι όσο πιο ψηλό είναι το τακούνι, τόσο πιο πολύ κύρος δίδεται σε μια γυναίκα. Αν το δούμε όμως από την πλευρά των ποδιών και των επιδράσεων που έχει το ύψος τακουνιού, τότε η σχέση είναι αντιστρόφως ανάλογη. Χρησιμοποιήστε με σύνεση τα αγαπημένα σας ψηλοτάκουνα, φορώντας τα σε ειδικές περιπτώσεις, προστατεύοντας έτσι τα πόδια που θα σας μεταφέρουν μια ζωή. Τακούνια λοιπόν, μία από τις αιτίες από ό,τι φαίνεται που μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό πρόβλημα στο κότσι ή στον βλεσό μεγάλο δάκτυλο. Από τις επίκτητες αιτίες και αυτό μας δείχνει η αναλογία που υπάρχει μεταξύ γυναικών και ανδρών, είναι 9 προς 1. Ευτυχώς λοιπόν για μας. Ευτυχώς για μας τους άντρες. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι. Γιατί και σε ποιο στάδιο λοιπόν θα πρέπει ο κάθε ασθενής να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση? Γιατί ξέρετε, εμείς οι Έλληνες είμαστε και λίγο επιφυλακτικοί απέναντι στις χειρουργικές επεμβάσεις. Ακριβώς. Όλοι οι Έλληνες είμαστε επιφυλακτικοί και καλά κάνουμε, θεωρώ. Τζάκι χτίζεις και ρωτάς 15-20 μαστόρους. Mm-hmm. Πόσο μάλλον όταν πρόκειται για την υγεία σου. Βέβαια, υπάρχουν κάποιες σταδιοποιήσεις στην παραμόρφωση του άκρου ποδός, στην παραμόρφωση του βλεσού μεγάλου δακτύλου. Παράλληλα, συγγνώμη που σας διακόπτω, παράλληλα βλέπουμε και φωτογραφίες για να κατανοήσουμε ποιο είναι το πρόβλημα και σε ποια στάδια χοντρικά εντοπίζεται το πρόβλημα. Βλέπουμε αριστερά λοιπόν το λεγόμενο κότσι, αυτό το εξόγκωμα που υπάρχει στην άρθρωση του μεγάλου δακτύλου και βεβαίως μια εκτενογραφία η οποία αποτυπώνει το πρόβλημα για να δούμε και το οστό πώς παραμορφώνεται. Μια παράμετρος που μπορεί να μετρηθεί είναι η διαμετατάρσιος γωνία. Η γωνία δηλαδή που σχηματίζεται μεταξύ του πρώτου και του δευτέρου μεταταρσίου. Υπάρχει άλλη μια γωνία που μετριέται στην ακτινογραφία, στον ακτινολογικό έλεγχο που λέγεται γωνία βλεσού μεγάλου δακτύλου. Mm-hmm. Βέβαια η επαλληλία της αρθρώσεως παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στο ανεφάπτεται, δηλαδή, στο πόσο κουμπωμένη είναι η άρθρωση, πόσο εκτός θέσεως βρίσκεται η άρθρωση. Αυτή είναι η ακτινολογική εικόνα. Έχουμε την κλινική εικόνα. Το πιο σημαντικό πράγμα όμως που δεν μας έχει δώσει η επιστήμη είναι ο πόνος. Ένα πονόμετρο. Έτσι. Το πονόμετρο δεν το έχει ο γιατρός. Άρα το πότε θα φτάσει μια γυναίκα ή ένας άνθρωπος στο χειρουργείο εξαρτάται από τα συμπτώματα, τα έντονα συμπτώματα που έχει και αν τις δημιουργούν δυσχέρεια στη βάδιση ή επώδυνη υπόδυση. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει, επειδή είπατε αν τις δημιουργούν, να πούμε ότι δεν είναι μόνο πρόβλημα για τις γυναίκες, είναι κυρίως πρόβλημα για τις γυναίκες, κυρίως, αλλά και για τους άντρες. Και για τους άντρες. Βέβαια, στους άντρες είναι μικρά τα ποσοστά. Βέβαια, με την διαδερμική χειρουργική όπως υπάρχει σήμερα και την εφαρμόζουμε, έχει ενδείξεις και σε άλλες παθήσεις του άκρου ποδός, σε ρευματοειδή αρθρίτιδα, σε μεταταρσαλγία, σε πτώση μεταταρσίων αυτό που λέμε, σε διαβητικό πόδι. Οπότε είναι μεγάλη γκάμα που μπορούμε να, παθήσεων που μπορούμε να επέμβουμε διαδερμικά στον άκρο πόδα. Κότσι λοιπόν, βλεσός μεγάλος δάκτυλος, αλλιώς στην επιστημονική γλώσσα. Ακριβώς. Ποια είναι όμως τα αίτια εκείνα τα οποία δημιουργούν το λεγόμενο κότσι? Είναι πολύ παραγωγικά. Το πρώτο, υπάρχει σαφής κληρονομική προδιάθεση, αλλά θεωρείται επίκτητη νόσος. Και γι' αυτό, όπως είπαμε, οι γυναίκες προς τους άντρες, η αναλογία γυναικών προς ανδρών είναι 9 προς 1. Άλλοι παράγοντες που δημιουργούν, που πιθανόν να δημιουργούν το κότσι, είναι η κληρονομικότητα, είναι οι ορμονικές παθήσεις, αυτοάνωσης παθήσεις όπως είναι η ρευματοειδής αρθρίτιδα και βέβαια μπορεί να δημιουργηθεί και από τραυματισμό της αρθρώσεως σε μικρότερη ηλικία. Βέβαια εκεί έχουμε τον δίσκαμπτο μεγάλο δάχτυλο. Όπως καλή ώρα εδώ.
Αυτό εδώ είναι μια σφυροδακτυλία. Η γιατί οποία προκύπτει. Για το βλεσό μεγάλο δάχτυλο έχουμε την παραμόρφωση που είναι η φυσική εξέλιξη. Πρώτα παρεκτοπίζεται προς τα έσω το πρώτο μετατάρσιο. Ναι. Το δάχτυλο, η φάλακα δηλαδή του δαχτύλου, στραβών, γυρνάει προς τα έξω. Ναι. Και πηγαίνει και βρίσκει το δεύτερο ή και το τρίτο δάχτυλο, το οποίο αυτό παραμορφώνεται με σφυροδακτυλία ή γαμψοδακτυλία. Άρα λοιπόν στη αυτό, φωτογραφία που βλέπουμε είναι το επόμενο είναι μια στάδιο, μια γαμψοδακτυλία, η οποία δημιουργείται μετά από την φυσική εξέλιξη της παραμόρφωσης του πρώτου μεταταρσίου, δηλαδή του βλεσού μεγάλου δαχτύλου, ναι. Μπορεί να δημιουργηθεί όμως και από μόνη της όταν υπάρχει κληρονομικό υπόστρωμα. Το επώδυνο σε αυτή την κατάσταση είναι ότι δημιουργείται ένας κάλος πάνω ακριβώς στη ράχη, εκεί που βρίσκει το παπούτσι. Εκεί λοιπόν που βλέπουμε να κάνει την καμπύλη ακριβώς. Και να δημιουργεί την επαφή με το παπούτσι, μια εκεί λοιπόν δημιουργεί το κάλο, ο κάλος ο λεγόμενος. Μια υπερκεράτωση έτσι. Που λαϊκά λέγεται κάλος και αυτό είναι ένα επώδυνο σημείο. Γιατρέ, είδαμε προηγουμένως σε ό,τι αφορά τα κούνια, αλλά μάλλον τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Τα πολύ flat παπούτσια με τις μαλακές σόλες δημιουργούν μια τεχνητή βλεσοπλατυποδία. Η βλεσοπλατυποδία είναι ένας προδιαθεσικός παράγοντας να ενταθεί η παραμόρφωση στο κότσι. Ψιλοτάκουνες γόβες, ψιλοτάκουνες μπότες όπως βλέπω εδώ, ευθύνονται ή όχι για το κότσι το λεγόμενο? Και στενές. Και στενές. Ναι. Εκεί είναι το κλειδί λοιπόν. Είναι και τα δύο μαζί. Mm-hmm. Όπως θα δείτε στην κάτω εικόνα, την αριστερή εικόνα, είναι ένα πόδι ξυπόλυτο. Ξυπόλυτο, ναι. Στην δεξιά εικόνα βλέπετε πως συμπιέζονται όλα τα οστά και έχουν μετρηθεί. Σε αυτό είναι 4 σίτζες, σε αυτό είναι 3 σίτζες, δηλαδή 6 και 8 εκατοστά περίπου. Υπάρχουν και ορμονικοί παράγοντες, υπάρχουν και αυτοάνωση παράγοντες όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα, υπάρχει η ανισορροπία της εμβιομηχανικής, δηλαδή διάφορες παθήσεις όπως βλεσοπλατυποδίες ή ρευοϊποποδίες κλπ, νευρογενείς παθήσεις. Mm-hmm. Έτσι, όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα να δημιουργούν ή να εντείνουν την παραμόρφωση στο μεγάλο το δάχτυλο. Χειρουργείο. Τι γινόταν μέχρι σήμερα, τι αλλάζει από εδώ και πέρα? Όλες οι επεμβάσεις που έχουν βρεθεί έως τώρα, που είναι άπειρες στον αριθμό, έχουν σαν στόχο να ισιώσουν τον άξονα του πρώτου μεταταρσίου, δηλαδή να φέρουν τον άξονα προς τα έξω. Να ισιώσουν το δάχτυλο. Να ισιώσουν το δάχτυλο, έτσι, και να εξαιρέσουν την εξόστοση, αυτό που λέμε κότσι. Ως τώρα γινόντουσαν με μεγάλες επεμβάσεις, με ανοιχτές επεμβάσεις. Αυτοί οι στόχοι επιτυχάνονταν με μεγάλες επεμβάσεις και ανοιχτές επεμβάσεις. Τώρα ήρθε η διαδερμική χειρουργική για τον άκρο πόδα, για τις επεμβάσεις του άκρου ποδός, η οποία γίνεται από οπές, από τρυπούλες 2-3 χιλιοστών και καταφέρνουμε και κάνουμε τις οστεοτομίες μας, κάνουμε τις θυλακοτομές μας, κάνουμε τις τενοντοτομές μας, χωρίς να επιβαρυνθεί, χωρίς να έχουμε μεγάλο άνοιγμα στο χειρουργικό τραύμα. Ναι. Και το πιο βασικό, ότι γίνεται με τοπική αναισθησία, με μπλοκάρισμα των νεύρων στο το ankle block που λέμε, των νεύρων στην ποδοκνημική μας. Και ακόμη ένα σημαντικό σημείο είναι ότι δεν χρειάζεται ίσχυμη περίδεση. Mm. Άρα, εφόσον δεν χρειάζεται ίσχυμη περίδεση, ο χρόνος χειρουργείου είναι πιο μικρός. Για την ίσχυμη περίδεση θέλω να σας πω ότι εφόσον δεν την χρησιμοποιούμε στο χειρουργείο... Ένα λεπτά, γιατρέ, γιατί μπήκαμε σε βαθιά νερά και θέλω να καταλαβαίνουμε ακριβώς γιατί μιλάμε. Μέχρι σήμερα λοιπόν η χειρουργική επέμβαση γινότανε, να το πω έτσι απλά, ανοίγοντας το δάχτυλο, το σημείο εκείνο που έχει πρόβλημα, το δέρμα, ολοκληρωτικά, μεγάλη τομή, για να αφαιρέσουμε κομμάτι του οστού. Σωστά. Για να αφαιρέσουμε κομμάτι του οστού και να κάνουμε και την οστεοτομία, να διορθώσουμε τον άξονα. Σήμερα λοιπόν έχεστε και λέτε ότι έχουμε μία ανώδυνη μικροχειρουργική, διαδερμική συγκεκριμένη επεμβατική μέθοδο, η οποία δεν έχει τόσο πόνο. Ερώτηση.
Πρώτα απ' όλα, όταν αφαιρούμε ένα οστό, αυτό από μόνο του δεν προκαλεί πόνο. Όταν αφαιρούμε την εξόστοση, για να σας το δώσω να το καταλάβετε, ότι ένα οστούν, ένα κόκαλο, δεν έχει νεύρωση μέσα στο κόκαλο. Η νεύρωση στο κόκαλο πηγαίνει από τη μεμβράνη το περιόστερο. Από το περίβλημά του, λοιπόν. Στο περίβλημά του. Έτσι, άλλο να ανοίξουμε το περίβλημά του, ας πούμε, όπως το τριαντάφυλλο, και άλλο να μπούμε μια καρφίτσα. Μια καρφίτσα. Δύο χιλιοστά το μη. Ας δούμε, λοιπόν, γιατρέ, ακριβώς τι συμβαίνει στην διαδερμική χειρουργική μέθοδο, για να κατανοήσουμε και πώς αυτά τα πράγματα βελτιώνουν την υγεία του ασθενούς. Αριστερά, λοιπόν, βλέπουμε ένα φυσιολογικό πόδι, σωστά? Μάλιστα. Και δεξιά? Δεξιά το παθολογικό. Το παθολογικό. Ένα κότσι στην προκειμένη περίπτωση. Να δούμε, λοιπόν, ποια είναι η συνέχεια αυτή. Η ανατομία ακριβώς του άκρου ποδός. Εδώ ουσιαστικά έχουμε μια ολική αναπαράσταση σε τρισδιάστατη απεικόνηση. Σωστά? Μάλιστα. Τώρα, γιατρέ, εδώ, λοιπόν, αν ήταν μια χειρουργική επέμβαση στο παρελθόν, θα έπρεπε να ανοίξουμε το δέρμα, να φτάσουμε εκεί. Να κάνουμε τον κλασικό τρόπο. Σωστά. Να κάνουμε την οστεοτομία, να διορθώσουμε τον άξονα του πρώτου στίχου. Εμείς, λοιπόν, εδώ θα έρθουμε να κάνουμε τι ακριβώς, για να μπορέσει να κατανοήσει και ο τηλεθεατής που μας βλέπει τι είναι αυτό που κάνουμε. Αυτή η συγκεκριμένη χειρουργική επέμβαση είναι με οστεοτομία σευρών. Από αυτές τις τρυπούλες που έδειξε προηγουμένως το βίντεο, μπαίνουμε μέσα, κάνουμε την οστεοτομία μας, κάνουμε την εξοστεκτομή, κάνουμε την οστεοτομία μας. Την αφαίρεση, λοιπόν, του οστού. Την αφαίρεση και την οστεοτομία, τη διόρθωση δηλαδή του άξονα του πρώτου μεταταρσίου. Το βλέπουμε και εδώ τώρα πιο αναλυτικά. Τώρα θα το δούμε, ναι. Οπότε, ερχόμαστε, λοιπόν, κόβουμε εισάγουμε τον προσαγωγό που και εκεί χρειαζόταν μια μεγάλη τομή για να βρούμε τον προσαγωγό. Απελευθερώνουμε, δηλαδή, τον προσαγωγό που ουσιαστικά τραβάει προς την έξω πλευρά το μεγάλο τον το δάχτυλο. Τέλοντα ουσιαστικά που συνδέει αυτά τα δύο. Εδώ κάνουμε την οστεοτομία. Δάκτυλα. Όλο αυτό σημειωτέων, επειδή φαίνεται λίγο, να το πούμε έτσι, όλο αυτό γίνεται από μια δύσκολο από να το κατανοήσει κανείς. Αφαιρούμε το οστό το οποίο είπατε ότι δεν έχει νεύρα. Μάλιστα. Σωστά. Μπαίνουμε, λοιπόν, από πολύ μικρές οπές, πολύ μικρές τρυπούλες, άρα περιορίζουμε τον πόνο και το μετατραυματικό άλγος. Ακριβώς. Και έτσι διορθώνεται όλος ο άξονας του πρώτου μεταταρσίου και της φάλακας με δύο οστεοτομίες. Εδώ είναι συγκεκριμένα η πρώτη οστεοτομία είναι η σευρών που λέμε και η δεύτερη οστεοτομία είναι η άκιν που είναι στη φάλακα. Άρα εδώ έχουμε τρεις τρυπούλες, μία για να κάνουμε τη σευρών, την εξοστεκτομή και τη σευρών, άλλη μία να κάνουμε την άκιν και άλλη μία για να απελευθερώσουμε τον προσαγωγό. Και έτσι, λοιπόν, έχει επανέλθει το πόδι σε μια φυσιολογική κατάσταση σε ό,τι αφορά την επέμβαση. Ακριβώς. Είπατε προηγουμένως για ισχυμική περίδεση. Τι ακριβώς είναι αυτό? Ισχυμική περίδεση. Ισχυμική περίδεση. Η ισχυμική περίδεση τη χρησιμοποιούμε πάντα, τη χρησιμοποιούσαμε στα άκρα και τη χρησιμοποιούμε ακόμη όταν κάνουμε ανοιχτές επεμβάσεις, για να μην ενοχλεί, να μην έρχεται το αίμα προς τα κάτω, να μην ενοχλεί το χειρουργό και να έχει οπτική επαφή το τι χειρουργεί. Άρα, ουσιαστικά, να το πω έτσι, σφίγγουμε το πόδι, προκειμένου να περιορίσουμε την ροή του αίματος στο σημείο που θα γίνει επέμβαση. Ακριβώς. Μάλιστα. Αυτές οι επεμβάσεις συνήθως χρονικά ήταν χρονοβόρες, ήταν πάνω από μία ώρα, μία μισή ώρα. Άρα είχαμε, με το που απελευθερώναμε την ίσχυμη περίδεση, είχαμε αυξημένο κίνδυνο μετεγχειρητικής θρομβοεμβολικής νόσου. Μια θρόμβωση κοινώς. Θρόμβωση, ακριβώς. Τώρα, λοιπόν, τι αλλάζει? Τώρα, λόγω του ότι δεν χρησιμοποιούμε ίσχυμη περίδεση, γίνεται με μπλοκ, είναι μικρός ο χρόνος χειρουργικής αποκατάστασης. Τι σημαίνει το μπλοκ, να τα πιάνουμε το ένα? Το μπλοκ είναι η αναισθησία. Η τοπική. Άρα, αναισθησία. Τοπική, ακριβώς. Τοπική, λοιπόν, αναισθησία. Δεν έχουμε το σφίξιμο αυτού του ποδιού, ώστε ακριβώς να μην έχουμε ροή στο συγκεκριμένο σημείο. Και μέσω των οπών αυτών γίνονται οι διάφορες εξοστεκτομές, οστεοτομίες, θυλακοτομές κλπ. Ο χρόνος, ο χειρουργικός χρόνος είναι μικρότερος, πολύ μικρότερος. Ο ασθενής μένει λίγες ώρες στο νοσοκομείο και έτσι μπορεί να φύγει χωρίς αντιπηκτική αγωγή. Εξηγήστε μας λιγάκι, αν και νομίζω ότι οι φωτογραφίες αριστερά είναι αριστερά φαίνεται η παθολογία του άκρου ποδός, το κότσι, αυτό που λέμε κότσι,
βλεσσός μεγάλος δάχτυλος. Το ίδιο και στην επόμενη φωτογραφία υπάρχει η βλεσσότητα του μεγάλου δαχτύλου. Ουσιαστικά είναι ρευότητα του πρώτου μεταταρσίου και βλεσσότητα, δηλαδή προς τα μέσα το πρώτο μεταταρσίο, προς τα έξω το δάχτυλο. Και ήδη πάει να εφυπεύσει. Εδώ τώρα είναι ένα πιο προχωρημένο στάδιο, έτσι που έχουν ανεβεί και τα δύο δάχτυλα πάνω στο μεγάλο το δάχτυλο. Ουσιαστικά έχει καβαλήσει το ένα το άλλο. Ακριβώς. Και βλέπετε πώς γίνεται με τη διαδερμική χειρουργική δίπλα, το ίδιο και στο επόμενο. Γιατρέ, αφαιρούμε κομμάτι του οστού. Με τον τρόπο αυτό που μας είπατε, με λίγο πόνο, το ερώτημα είναι πόσο διάστημα χρειάζεται για να μπορέσει να αποκατασταθεί ένα τέτοιο οστό μετά την τομή, μετά την επέμβαση. Συνήθως μετά αυτά τα χειρουργεία, όταν υπάρχει μόνο κότσι, γιατί συνήθως είναι σύνθετες οι επεμβάσεις που κάνουμε, γιατί έχουμε και τη μεταταρσαλγία, έτσι. Εκεί πρέπει να ανεβάσουμε τα μεταταρσία. Να αλλάξουμε δηλαδή την κοιλότητα των μεταταρσίων να ανεβούν προς τα πάνω. Ο οργανισμός πόσο χρόνο χρειάζεται για να μπορέσει να αποκαταστήσει αυτό το τραύμα το οποίο έχουμε δημιουργήσει? Μετά από αυτό το χειρουργείο, μετά την ολιγόρη διαμονή στο νοσοκομείο, ο ασθενής με το ειδικό παπούτσι μπορεί για τις επόμενες τρεις εβδομάδες να αυτοεξυπηρετείται. Περπατάει κανονικά λοιπόν? Κανονικά είναι η αυτοεξυπηρέτηση. Άρα, κάνω την επέμβασή μου, σηκώνομαι κύριος ή φοράμε το κυρία. Παπουτσάκι και πηγαίνουμε στο σπιτάκι μας και για τρεις εβδομάδες θα μπορούμε να αυτοεξυπηρετηθούμε. Στις τρεις εβδομάδες γίνεται ένας επανέλεγχος ακτινολογικός, αφαιρούμε τις γάζες και το παπουτσάκι και φοράμε αθλητικό παπούτσι. Με το αθλητικό παπούτσι σιγά σιγά σταδιακά μπορούμε να επανέλθουμε στην καθημερινότητά μας. Μία κυρία σε πόσο χρονικό διάστημα θα μπορέσει να ξαναβάλει τις αγαπημένες γόβες της? Σε 6 εβδομάδες. 6 εβδομάδες φοράει γόβα? Ακριβώς. Και είναι πλήρως αποκατεστημένη? Σιγά σιγά, γιατί τα οστά είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Ώσπου να κάνουν και το remodeling, να κάνουν και να κολλήσουν όλες οι οστεοτομίες, χρειάζεται χρόνος. Αλλά μετά τις 6 εβδομάδες δεν έχουμε κάποιο φόβο να σπάσει, ας πούμε, το οστούν ή να έχουμε κάποιο άλλο πρόβλημα. Πάντως σίγουρα έχει μειωθεί πολύ διάστημα. Μιλάγαμε για μήνες και μιλάμε για εβδομάδες. Μάλιστα. Τι γίνεται όμως με τον πόνο που μπορεί να δημιουργηθεί με τα εγχειρητικά? Λόγω του ότι η επέμβαση γίνεται διαδερμικά και λόγω του ότι έχει ο ασθενής πάρει τοπική αναισθησία, ο πόνος με τα εγχειρητικά, εφόσον τηρούνται οι οδηγίες, είναι ανύπαρκτος. Θέλω να περάσουμε να δούμε μια κάρτα στην οποία έχουμε συγκεντρωμένα όλα αυτά τα πλεονεκτήματα που προσφέρει μια τέτοια μέθοδος, η διαδερμική χειρουργική μέθοδος συγκεκριμένα, και να δούμε τι ακριβώς προσφέρει. Τοπική λοιπόν αναισθησία, αυτό που λέγεται, το block. Λέγεται το ankle block ή στα ελληνικά υπερσφύριος αναισθησία. Διαρκεί 20 λεπτά. 20 λεπτά πραγματικά ο χρόνος είναι... Ο χρόνος για την αποκατάσταση στο κότσι. Βγαίνω στο περίπτερο και ξαναγυρίζω. Ακριβώς. Τόσο γρήγορα γίνεται. Ο χειρουργικός χρόνος για το βλεσσό μεγάλο δάχτυλο περίπου τόσο. Συνολικά, δηλαδή από τη στιγμή που θα μπούμε μέσα στο χειρουργείο... Από τη στιγμή που θα μπούμε μέσα στο χειρουργείο θα γίνει το block. Αυτό είναι θέμα του αναισθησιολόγου, γιατί ο αναισθησιολόγος, ξέχασα προηγουμένως να σας πω, το block δεν γίνεται εμπειρικά. Ο αναισθησιολόγος με τον υπέρηχο, είναι εξειδικευμένος αναισθησιολόγος, με τον υπέρηχο ψάχνει τα νευράκια που περνάνε μπροστά από το κουτουπιέ, γύρω από την ποδοκνημική μας. Άρα εστιάζουμε. Από τον αστράγαλό μας. Και καθώς τα βρίσκει, τα μπλοκάρει. Δηλαδή, έχει το τοπικό αναισθητικό. Και έτσι έχουμε την τοπική αναισθησία. Ακρίβεια λοιπόν, ακρίβεια ακόμη και στην αναισθησία. Ακριβώς. Λοιπόν, ανώδυνη μέθοδος, βεβαίως αυτό οφείλεται στην... Διαχειρητικά λόγω της τοπικής, μετεγχειρητικά λόγω της μικρής επεμβατικότητας, όπως σας της είπα. Της τομής που έχουμε κάνει. Της τομής που έχουμε κάνει και όλα αυτά. Χωρίς σουλές, επίσης σημαντικό αυτό. Πολύ για σημαντικό. Τις κυρίες οι οποίες δεν θέλουν να δουν μια ολόκληρη τομή και να χρειάζονται μια πλαστική ενδεχομένως. Δεν μετά. Είναι μόνο για τις κυρίες, είναι και για ανθρώπους που δύσκολα κλείνουν τα χειρουργικά τραύματα. Με σάκχαρο δηλαδή. Σαχαροδιαβητικούς ανθρώπους που έχουν
άλλες παθήσεις του δέρματος, που το κολαγόνο τους δεν είναι σε καλή κατάσταση. Mm-hmm. Έτσι, αυτοί οι άνθρωποι ήταν αποκλεισμένοι από αυτά τα χειρουργεία. Έτσι, τώρα μπορούμε με αυτή τη μέθοδο να βοηθήσουμε και αυτούς τους ανθρώπους. Σημαντικό πλεονέκτημα αυτό. Ολιγόρη νοσηλεία, δηλαδή έρχεται κάποιος και φεύγει σε πόση ώρα αφού κάνει την επέμβαση? Περίπου στη μία ώρα να φάει το πρωινό του και να βάλει το παπουτσάκι και να φύγει. Το προηγούμενο παπούτσι ή το καινούριο παπούτσι που θα του δώσετε εσείς? Το καινούριο που θα πάρει από το μας. Ειδικό παπούτσι. Το λοιπόν. Ειδικό παπούτσι. Και να δούμε την επόμενη κάρτα, παρακαλώ. Χωρίς γυψονάρθηκα. Ακριβώς. Το ειδικό παπούτσι κάνει την δουλειά του γυψονάρθηκα. Επιστροφή λοιπόν στις δραστηριότητες. Γρηγορότερα στις δραστηριότητες και ανώδυνη μεταγχειρητική περίοδος. Και πάμε στην επόμενη. Άμεση φόρτιση του χειρουργημένου ποδιού. Άμεση και πλήρης φόρτιση του χειρουργημένου ποδιού. Και σε 3 εβδομάδες ο ασθενής φοράει αθλητικό παπουτσάκι και επανέρχεται σταδιακά στην εργασία του ή στις δραστηριότητές του, σιγά σιγά, αναλόγως και το τι δουλειά κάνει. Μπορεί να υποβληθεί κανείς σε αυτή την επέμβαση? Υποτροπή μπορεί να υπάρξει και αν είναι, πότε? Έχουν μειωθεί οι υποτροπές στην διαδερμική για τους λόγους που εξηγήσαμε προηγουμένως, mm-hmm. αλλά δεν υπάρχει μηδενική υποτροπή. Βέβαια, το καλό σε αυτές τις καταστάσεις είναι ότι μπορείς πάλι διαδερμικά να επέμβεις, γιατί δεν έχεις κάνει μεγάλες αποκολλήσεις, ναι. άρα τα μαλακά σου μόρια δεν είναι... Είναι άθικτα. Είναι άθικτα κυρίως, ουσιαστικά. Ναι. Και μπορούμε να κάνουμε και τις ταχτενίσματα που λέμε. Mm-hmm. Έτσι. Άρα όταν λέμε για τυχόν επιπλοκές, στο σημείο στο οποίο έχουμε επέμβει, έχουμε αφαιρέσει το οστό, μπορούμε εκεί στο ίδιο σημείο να ξανακάνουμε μια τέτοια επέμβαση? Να ξανακάνουμε, ναι. Γιατί συνήθως όταν έχουμε ένα, ας πούμε για το βλεσό μεγάλο δάχτυλο, έχουμε πει ότι υπάρχει αρθρίτιδα στην συγκεκριμένη άρθρωση. Την αρθρίτιδα δεν μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε, έτσι. Το πιο βασικό πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να μειώσουμε την εξέλιξη της αρθρίτιδας, φτιάχνοντας την επαλληλία της αρθρώσεως. Το να, όταν έχει εγκατασταθεί μια αρθρίτιδα, τότε δεν μπορούμε να είμαστε 100% σίγουροι ότι η άρθρωση αυτή η συγκεκριμένη θα ήταν όπως όταν ήταν 20 χρονών η κυρία. Ουσιαστικά όμως μπορούμε να επανέλθουμε, μπορούμε να παρέμβουμε ξανά. Ακριβώς. Με πολύ μικρότερο πόνο, με πολύ μικρότερη αποκατάσταση και χωρίς να έχουμε τον τραυματισμό σε ό,τι συνεπάγεται αυτό το πράγμα, ειδικά για διαβητικούς. Ακριβώς. Έτσι. Τις υποτροπές λοιπόν τις καλύψαμε. Η μέθοδος η διαδερμική ελάχιστης συμβατικότητας μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλες παθήσεις του άκρου ποδός? Σε όλες τις παθήσεις του άκρου ποδός μπορούμε να εφαρμόσουμε τη διαδερμική χειρουργική. Μπορούμε να την εφαρμόσουμε για δίσκαμπτους μεγάλους δακτύλους, αυτό που λέμε hallux rigidus, για μεταταρσαλγίες, mm-hmm. για νευρώματα, νευρινώματα μόρτων, για παραμορφώσεις του πέμπτου μεταταρσίου, για άκανθα πτέρνης, για πελματία από νευροσίτιδα και γενικά για όλες τις παθήσεις που έτσι κι αλλιώς με την παραδοσιακή επεμβαίναμε με μεγάλες τομές, τώρα αυτές οι χειρουργικές επεμβάσεις γίνονται με τη διαδερμική χειρουργική. Τώρα, να ανεβούμε λίγο πιο ψηλά και να πάμε σε ένα άλλο πρόβλημα, το οποίο είναι πολύ πολύ συχνό, κυρίως σε ηλικίες άνω των 50, αλλά και πιο σπάνια σε νεότερους. Συγκεκριμένα στην οστεοαρθρίτιδα που προσβάλλει το ισχύο. Και εκεί βεβαίως έχουμε ανθρώπους οι οποίοι ακινητοποιούνται κυριολεκτικά γιατί δεν μπορούν να προχωρήσουν. Ποιες είναι ακριβώς οι αιτίες της αρθρίτιδας του ισχύου? Η οστεοαρθρίτιδα του ισχύου και γενικά οι οστεοαρθρίτιδες των μεγάλων αρθρώσεων του κάτω άκρου, που είναι το γόνατο και το ισχύο, είναι... προσβάλλονται πολύ πιο εύκολα γιατί, όπως ξέρετε, πέφτει το βάρος και η καταπώνηση τόσων χρόνων. Οι αιτίες για την αρθρίτιδα, για την οστεοαρθρίτιδα, είναι και εδώ πολυπαραγοντικές. Υπάρχει κληρονομικότητα, υπάρχουν καταπονήσεις μετά από τραυματισμούς, υπάρχει καταπώνηση της άρθρωσης μετά από τραυματισμούς, με αυτοάνωσες παθήσεις, όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα, ορμονικές παθήσεις, η κλιματολογική ή, ας πούμε, η διατροφική
συνήθεια των ανθρώπων. Και εδώ έχουμε πολυπαραγοντισμό. Το πιο σημαντικό είναι να κατανοήσουν οι ασθενείς ότι η πάθηση επιτίθεται στον χόνδρο, δηλαδή στο χονδροκύτταρο, στο χόνδρο που καλύπτει τις αρθρικές επιφάνειες. Αυτός ο χόνδρος αυτό υποτίθεται ότι είναι η κεφαλή του ισχύου. Ναι. Άρα λοιπόν γύρω από αυτήν υπάρχει ένας χόνδρος ο οποίος λειτουργεί σαν λιπαντικό, προκειμένου να μπορεί να ελύσεται και να λειτουργεί. Δημιουργεί το λιπαντικό ο χόνδρος, αλλά λειτουργεί και σαν επιφάνεια για να μπορεί να κινείται η άρθρωση ανώδυνα. Μείωση λοιπόν των τριβών, θα λέγαμε έτσι. Ακριβώς. Ένα λιπαντικό, αλλά παράλληλα και μια επιφάνεια, ώστε να μην έχουμε αυτές τις ζημίες. Και από την αντίθετη μεριά, πάλι στην κοτήλη, υπάρχει το ίδιο πράγμα. Ωραία. Είναι επικαλυμμένο με χόνδρο. Γιατρέ, συμβατικά λοιπόν μπορούμε να κάνουμε ορισμένα πράγματα για να αντιμετωπίσουμε την οστεοαρθρίτιδα, όταν βέβαια δεν είναι σε ακραίο σημείο, σε ακραίο στάδιο. Είδαμε το τσιγάρο, ότι μπορεί να είναι ένας παράγοντας να τον περιορίσουμε. Λίμως. Η άσκηση που βοηθάει. Αλλά... Το σωματικό βάρος, η μείωση του σωματικού βάρους βοηθάει πάρα πολύ. Το κολύμπι βοηθάει πάρα πολύ. Να δούμε όμως τώρα ορισμένες περιπτώσεις για να εξηγήσετε κι εσείς τι ακριβώς συμβαίνει στην αρθροπλαστική ισχύου σε μία λεκάνη, όπως θα την χαρακτηρίζαμε. Τι βλέπουμε εδώ, γιατρέ? Εδώ βλέπουμε τη λεκάνη με τα δύο ισχύα. Βλέπετε στο δεξί, το δεξί ισχύο έχει αρθρίτιδα, δηλαδή δεν υπάρχει τόσο μεγάλο κενό όσο είναι και στο αριστερό. Βέβαια και τα δύο εδώ πάσχουν. Το δεξί είναι πιο έντονο από το αριστερό. Βλέπουμε όμως μία ακτινογραφία ενός ανθρώπου που έχει οστεοαρθρίτιδα πιο πολύ δεξιά αλλά και αριστερά. Υπαρκτεί λοιπόν και στα δύο σκέλη. Ναι. Ουσιαστικά όμως η μία περίπτωση ήταν πιο βεβαρημένη από την άλλη. Το ίδιο εδώ. Το ίδιο και εδώ. Όπως βλέπετε και η λεκάνη έχει γυρίσει. Είναι πιο μακρύ το δεξί από το αριστερό. Το αριστερό έχει ανεβεί πιο πάνω η κοτήλη, αν θα δείτε. Είναι γεμάτη οστεόφυτα. Αυτά τα συννεφάκια που δεν καθαρίζει η άρθρωση να φανεί καθαρά είναι τα οστεόφυτα. Δηλαδή έχει δημιουργηθεί μια πίεση της κεφαλής μέσα στην κοτήλη και έχει αποπλατινθεί η κοτήλη. Αυτό το οποίο μου έκανε εντύπωση ήταν ότι με το πρόβλημα που υπάρχει, είπατε ότι μετατοπίστηκε ακόμη και η ίδια η λεκάνη. Δηλαδή παραμορφώνεται με συνέπεια τι, να έχουμε πρόβλημα στη βάδεση, στην ισορροπία, τι ακριβώς. Βγαίνει το ένα πόδι πιο μακριά από το άλλο. Οπότε να κουτσένουμε. Ακριβώς. Έτσι. Και να προσπαθεί να εξισορροπήσει με τη σπονδυλική στήλη και έτσι γίνεται ένας φαύλος κύκλος με οσφιοϊσχυαλγίες και με ουσιαστικά αυτό που κάνει η αρθρίτιδα του ισχύου και όλες οι αρθρίτιδες είναι μειώνει το βιωτικό επίπεδο του ανθρώπου. Όταν λοιπόν αντιμετωπίζουμε μία οστεοαρθρίτιδα, πώς αυτή γίνεται αντιληπτή, ποια είναι εκείνα τα συμπτώματα που θα μας πούνε ότι είναι πρόβλημα της οστεοαρθρίτιδας και δεν είναι κάποιος πόνος, για παράδειγμα, από τη μέση ή κάτι άλλο? Τα βασικά συμπτώματα είναι ο πόνος, η δισκαμψία της αρθρώσεως, είναι πολλές φορές ο πόνος γίνεται τόσο έντονος, είναι και πόνος ηρεμίας που λέμε, δηλαδή ο νυχτερινός πόνος. Ο ασθενής πονάει και τη νύχτα που το πόδι δεν είναι με υποφόρτιση. Και τη νύχτα ή μόνο τη νύχτα? Και τη νύχτα. Mm-hmm. Και τη νύχτα. Τι κάναμε ως τώρα? Ως τώρα πηγαίναμε από πλάγιες, κάναμε προσπέλαση στο ισχύο, είτε από πλάγιες είτε από οπίσθιες προσπελάσεις του ισχύου. Τώρα αυτή η πρόσθετη προσπέλαση έχει πλεονέκτημα. Γιατί πηγαίνει, καταρχήν είναι ελάχιστα επεμβατική ως προς το δέρμα, γύρω στα 6 με 8 εκατοστά είναι η τομή, πηγαίνει μεταξύ των μεσομείων διαστημάτων που υπάρχουν πρόστια εδώ στο ισχύο. Να το βλέπουμε και στο βίντεο, παρακαλώ, αν έχουμε τη δυνατότητα. Εδώ βλέπουμε ένα φυσιολογικό ισχύο. Κοτήλη, η κεφαλή, κοτήλη, λοιπόν, κεφαλή ισχύου του στη λεκάνη. Ακριβώς. Κουμπωμένη, το μεσάρθριο διάστημα φαίνεται καλό, ο χόνδρος φαίνεται καλός και αρχίζει το πρόβλημα, η εξέλιξη της αρθρίτιδας. Αρχίζει να χαλάει ο χόνδρος και ουσιαστικά να μπαίνει προς τα μέσα η κεφαλή στην κοτήλη. Να δημιουργούνται οστεόφυτα, να
Να έχουμε τριβή λοιπόν των δύο οστών μεταξύ τους. Ακριβώς. Και να κατ' επέκταση να έχουμε και μειωμένη κινητικότητα και πόνο στο ισχύο. Όπως εδώ βλέπουμε ότι δεν είναι τόσο ήπια και άνετη η κίνηση. Οπότε λοιπόν εδώ ερχόμαστε και κάνουμε τι ακριβώς, γιατρέ, τώρα. Εδώ ερχόμαστε και πάμε μέσω του δέρματος, πάμε σε μεταξύ των δύο μεσομείων διαστημάτων. Θέλουμε να προσπεπελάσουμε και να φτάσουμε εκεί. Αυτή είναι η πλάγια προσπέλαση που ουσιαστικά κόβει το μη και αυτή εδώ είναι η, πρόστια. Η πρόστια προσπέλαση, η άμυς. Πηγαίνουμε όπως θα δείτε μεταξύ των τμήματων των δύο μεσομείων διαστημάτων και κατευθείαν βρισκόμαστε, φτάσαμε μέσα στην άρθρωση. Στο σημείο που θέλουμε. Το πιο σημαντικό δεν είναι μόνο ότι πηγαίνουμε μεταξύ των μεσομείων διαστημάτων, αλλά πηγαίνουμε και μεταξύ των μεσονεύριων διαστημάτων. Δηλαδή, το ένα κομμάτι τα το νευρώνει... Τα σπρώχνουμε, τα παραμερίζουμε. Ακριβώς. Το ένα κομμάτι το νευρώνει το μυριαίο και το άλλο κομμάτι το νευρώνει το γλουτιαίο νεύρο. Έτσι, δεν διασταυρώνονται τα νεύρα, άρα δεν έχουμε πιθανότητα να κάνουμε και κάποια νευρολογική βλάβη στους μυς ή στον ασθενή. Έχουμε πολύ λιγότερη αιμορραγία, δεν υπάρχει μετεγχειρητική χολότητα, δεν υπάρχει κίνδυνος μετεγχειρητικού εξαρθρήματος. Είναι πολύ βασικό αυτό, γιατί η πρόστια προσπέλαση είναι μηδενικό το μετεγχειρητικό, στην πρόστια προσπέλαση είναι μηδενικό το μετεγχειρητικό εξάρθημα. Είναι ο φόβος και ο τρόμος των συναδέλφων, των χειρουργών, ορθοπαιδικών. Είναι λιγότερος ο χρόνος νοσηλείας στο νοσοκομείο, γρηγορότερος ο χρόνος αποκατάστασης και τέλος η πιο γρήγορη επάνωδο στην, στην καθημερινότητά του. Την χαρακτηρίζετε και εσείς αλλά και οι συνάδελφοί σας ως ανώδυνη και θέλω να μου το εξηγήσετε αυτό το πράγμα. Γιατί είναι ανώδυνη, πώς λοιπόν παρεμβαίνουμε, γιατί είναι ένα χειρουργείο, μπαίνουμε μέσα στο σώμα και μάλιστα σε μια μεγάλη κλείδωση, μεγάλη άρθρωση. Υπάρχουν εξειδικευμένοι αναισθησιολόγοι, οι οποίοι με τον υπέρηχο, που είναι ένα πολύ καλό εργαλείο στα χέρια του αναισθησιολόγου, του έμπειρου αναισθησιολόγου, ψάχνει και βρίσκει περιφερικότερα τα νεύρα που βγαίνουν από τη σπονδυλική στήλη, δηλαδή στην οσφή, στο πιο κάτω στο ιερό πλέγμα, και έτσι μπλοκάρει ουσιαστικά με το τοπικό αναισθητικό, μπλοκάρει μόνο τα νεύρα που νευρώνουν την περιοχή του ισχύου. Άρα λοιπόν ό,τι χρειάζεται αναισθητοποιούμε και όχι ακριβώς από τη μέση και κάτω του σώματος ή και τα δύο σώμα πόδια όπως γινόταν ως τώρα. Άλλο ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα και για την αποκατάσταση του ασθενούς είναι ότι ο αναισθησιολόγος μπορεί να αφήσει και ένα μικρό καθετηράκι μέσα και να παίρνει στάγδινη μπόλους, δηλαδή να παίρνει συνεχόμενα και το τοπικό αναισθητικό και μετεγχειρητικά. Για να αποκατασταθεί ο ασθενής πρέπει να σηκωθεί και να περπατήσει, να κάνει φυσικοθεραπεία. Σε πόσο διάστημα μπορούμε να φορτίσουμε το πόδι, να σηκωθούμε, να περπατήσουμε? Άμεσα. Άμεσα. Δηλαδή με το που γίνει η επέμβαση του σηκώνει τον ασθενή. Με το που γίνει η επέμβαση θα πάει στο κρεβάτι του. Το απόγευμα, αν γίνει το πρωί η επέμβαση, το απόγευμα μπορεί να σηκωθεί την επόμενη μέρα. Εδώ έχουμε μια περίπτωση ασθενούς. Ακριβώς. Η οποία, μάλιστα, κυρία, φαίνεται να περπατάει και. Και χωρίς τη βοήθεια πολύ του άνετα. Πι. Χωρίς βακτηρίες, χωρίς πατερίτσες κοινός ή κάποιο πι. Χωρίς άνθρωπο, με τις τις κάλτσες αυτές οι οποίες χρησιμοποιούνται για τις θρομβώσεις. Ακριβώς. Πολύ σημαντικό στην αναισθησία, στο μπλοκ που εφαρμόζουμε για αυτές τις περιπτώσεις, είναι ότι τα νεύρα δεν παραλύουν και στα δύο πόδια ή όταν γίνεται τοπική αναισθησία μόνο στο ισχύο, τα νεύρα που νευρώνουν το ισχύο, τότε μπορεί ο ασθενής άμεσα να σηκωθεί χωρίς να έχουμε το κίνδυνο πτώσης ή να έχουν παραλύσει και τα δύο του πόδια, όπως πηγαίναμε με την επισκληρίδιο. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε, στην οποιαδήποτε περίπτωση θα πρέπει να περιμένουμε να παρέλθει η εφαρμογή της αναισθησίας. Ακριβώς. Και ενώ να τώρα να σηκωθεί. Μπορεί να παίρνει και μετεγχειρητικά με τον λεπτό καθετήρα την τοπική αναισθησία του και ο ασθενής να περπατάει.
Υπάρχουν περιορισμοί στους ασθενείς εκείνους οι οποίοι μπορούν να υποβληθούν σε μια τέτοια επέμβαση ή μπορεί ο κάθε ένας? Ουσιαστικά το μόνο, ο μόνος περιορισμός είναι τα υψηλά εξαρθρήματα του ισχύου. Αλλά είναι μια δύσκολη κατηγορία αυτή, όσοι ασχολούνται με, με το ισχύο, που και με την παραδοσιακή και με την παραδοσιακή χειρουργική τεχνική πάλι είναι δύσκολα περιστατικά και θέλουν μελέτη. Τελειώνουμε λοιπόν από την επέμβαση αυτή. Θέλω να ξέρω τι αφήνει πίσω σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το αισθητικό κομμάτι μια τέτοια επέμβαση. Γιατί το να τοποθετήσουμε τα ενθέματα από μόνα τους χρειάζονται κάποιο μέγεθος τομής, έτσι δεν είναι? Ναι. Οι ελάχιστα επεμβατικές χειρουργικές δεν είναι μόνο το δέρμα. Είναι από το δέρμα το και εσωτερικό. Μέσα τι γίνεται. Βεβαίως. Έτσι, αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι πάμε μεταξύ των μεσομείων διαστημάτων, μεταξύ δύο μειών και έχουμε την άμεση πρόσβαση στην κοτήλη και την έχουμε απέναντί μας στην κοτήλη. Αυτό είναι καλό για μας και για τον ασθενή, ότι εφόσον έχουμε ακριβώς απέναντί μας, έχουμε καλή οπτική στην κοτήλη, τα ενθέματα μπορούν να μπουν στη σωστή θέση, σε σωστή ακριβώς, θέση. Πρέπει. Ακριβώς. Έχουμε ακριβώς. Λοιπόν πλήρη εικόνα καλό προσανατολισμό. Καλό προσανατολισμό. Θα ήθελα να σας παρακαλώ να πάμε λίγο στο κομμάτι της αναισθησίας, να δούμε ακριβώς την φωτογραφία εκείνη για τον τρόπο με τον οποίο εισάγουμε, γιατρέ, τα εξαρτήματά μας και τα εργαλεία μας με την μέθοδο, την πρόσθεια λοιπόν μέθοδο χειρουργικής. Λέμε. Εδώ, στο αριστερό μέρος χωρίζουμε μια γραμμή μπλε. Αριστερά της γραμμής υπάρχει, νευρώνεται, αυτοί οι μυς νευρώνονται από το μοιραίο νεύρο και δεξιά της γραμμής νευρώνεται, αυτοί οι μυς νευρώνονται από το γλουτιαίο νεύρο. Έτσι δεν διασταυρώνουμε τα νεύρα, άρα πάμε κατευθείαν και ανοίγουμε την άρθρωση του ισχύου και προχωράμε στην οστεοτομία της κεφαλής και στην διαμόρφωση της κεφαλής και της κοτήλης. Και θέλω να μου πείτε πότε βγαίνουμε από το νοσοκομείο. Ένας ασθενής πότε λοιπόν είναι έτοιμος να φύγει από το νοσοκομείο? Το μέσο όρο να σας πω. Γιατί είναι εξατομικευμένοι. Ο κάθε ασθενής είναι εξατομικευμένος. Συνήθως την τρίτη μεταγχειρητική ημέρα ο ασθενής μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί και να πάει στο σπιτάκι του. Αυτές οι επεμβατικές τεχνικές που εφαρμόζεται, οι περιορισμένες και οι ελάχιστες επεμβατικότητας, πώς μπορούν να εφαρμοστούν στο γόνατο όταν πρόκειται πλέον για αρθροπλαστική γόνατος, η οποία μπορεί να είναι μονοδιαμερισματική ή και ολική? Συνήθως. Ως τώρα η διαφορά με την προσπέλαση και στο γόνατο είναι ότι γίνεται χωρίς να κόβουμε τον εκτατικό μηχανισμό. Δηλαδή δεν πάμε από τον τένοντα του τετρακεφάλου. Άρα λοιπόν πηγαίνουμε από αυτή την κίνηση ακριβώς, δεν την ακινητοποιούμε. Ακριβώς. Παλιά πηγαίναμε από τον τετρακέφαλο. Ψηλά λοιπόν. Ναι. Ναι, σηκώναμε την επιγονατίδα και έτσι πηγαίναμε και είχαμε οπτική εικόνα στο γόνατο, κάναμε τις οστεοτομίες, τα εμφυτεύματα, όπως σας είπα, έχουν εξελιχθεί. Τώρα, πέραν της ελάχιστα επεμβατικής που είναι στο γόνατο, που είναι η MIS, η ελάχιστα επεμβατική της ολικής αρθροπλαστικής του γόνατος, το έχουμε προχωρήσει ακόμη πιο πολύ και είναι η εξατομικευμένη ολική αρθροπλαστική του γόνατος. Πάμε λοιπόν να δούμε την φωτογραφία, την κάρτα συγκεκριμένα με τα πλεονεκτήματα για το γόνατο που μας δίνει πλεονεκτήματα όπως η ακριβής τοποθέτηση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό όταν κάνουμε την εξατομικευμένη, γιατί με την εξατομικευμένη ολική αρθροπλαστική παίρνονται μέτρα από μια αξονική ή από μια μαγνητική και κατασκευάζονται τα κοπτικά εργαλεία και τα προπλάσματα, ειδικά για τον ασθενή που πρόκειται να χειρουργηθεί. Άρα λοιπόν φτιάχνουμε ένα μοντέλο, ένα καλούπι. Ακριβώς. Για τον ασθενή αυτόν καθ' αυτόν. Έχουμε την ακριβή τοποθέτηση, άρα δεν έχουμε φθορά της ολικής αρθροπλαστικής, των εμφυτευμάτων, είναι αυξημένος ο χρόνος ζωής της πρόθεσης, μειωμένος ο κίνδυνος εμβολής, γιατί δεν χρησιμοποιούμε ενδομυελικούς ύλους. Μειωμένη απώλεια αίματος. Μειωμένη απώλεια αίματος, δεδομένου ότι πάμε χωρίς να τραυματίσουμε τον τετρακέφαλο, χωρίς να έχουμε μεγάλες μυϊκές ομάδες,
όπου χρησιμοποιούμε πολύ αίμα. Ναι, ακριβώς. Και μειωμένος χειρουργικός χρόνος, γιατί πλέον είναι τα καλούπια έχουν έρθει έτοιμα. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό, πόσο χρειάζεται η αρθροπλαστική γόνατος όταν είναι μειωμένος χρόνος? Δεν κάνουμε αγώνα δρόμο ποτέ σε ένα χειρουργείο, αλλά περίπου σε μία μισή ώρα έχουμε τελειώσει. Εντυπωσιακό πολύ αυτό. Μειωμένο κίνδυνο μόλυνσης, επίσης σημαντικός παράγοντας. Ακριβώς, γιατί εφόσον έχουμε μειωμένο χρόνο χειρουργικής επέμβασης, έχουμε και μειωμένο κίνδυνο επιμόλυνσης. Δεν έχουμε δηλαδή έκθεση σε άλλους παράγοντες που μπορεί να προκαλέσουν μία φλεγμονή ή μία μόλυνση. Λοιπόν, νομίζω ότι μας δώσατε μία πολύ σφαιρική εικόνα. Νομίζω ότι μπορούμε να νιώθουμε πιο ασφαλείς από την κορυφή, αν όχι μέχρι τα νύχια, τουλάχιστον μέχρι το μέσο του σώματός μας, με τις διαδερμικές μεθόδους ελάχιστης επεμβατικότητας, τόσο για το κότσι, το γόνατο και το ισχύο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μας. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Να είστε καλά. Όταν η αρθίτιδα του ισχύου ή του γόνατος γίνεται πλέον ένα μόνιμο και έντονο πρόβλημα, ο ασθενής δεν έχει άλλη επιλογή παρά την ολική αρθροπλαστική, με γνώμονα όμως την ελάχιστα παρεμβατική μέθοδο, χωρίς πόνο και με άμεση επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες. Όσο για το κότσι και τις παθίες του κάτω ποδός, η χειρουργική αποκατάσταση θεωρείται επιβεβλημένη ανάγκη όχι μόνο για αισθητικούς λόγους, αλλά κυρίως για λόγους υγείας. Ευχαριστούμε πολύ που μείνατε κοντά μας.